Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο μολ. Εμέλεια, κούκλα. Θα καθίσουμε μετά στο Βαγκαμάμα, περιμένουμε έναν φίλο μας και κοιτάμε τα μενού τώρα. Λοιπόν, σήμερα είναι μέρα περιποίησης με τις αδερφές μου και τις περιποιούμε εγώ. Παίρνω όλα τα προϊόντα για να φτιάξω τα μαλλιά της αδερφής μου, της Μέριλιν, και να τις περιποιηθούμε για την επιδερμίδα, όση ώρα εκείνη δουλεύει. Και τώρα θέλουμε να σας δείξουμε τι αγόρασε από τα καταστήματα χθες. Έτσι όπως έκανα μπάνιο, παρατήρησα πως έχουμε ακουμπήσει τις πετσέτες με τις αδερφές μου. Μαντέψτε λοιπόν ποια πετσέτα είναι ποιας. Ποια πετσέτα είναι της μεγαλύτερης, ποια της μεσαίας και ποια είναι της μικρότερης. Σας δίνω λίγα δευτερόλεπτα. Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, η δεξιά, η συγυρισμένη, είναι η δικιά μου, της μεγαλύτερης αδερφής. Η ακριβώς δίπλα, η τσαλακωμένη, είναι της μεσαίας αδερφής, το δεύτερο παιδί. Και το τρίτο παιδί έχει την πίσω πετσέτα, την άσπρη, η διαφορετική. Σήμερα είναι μέρα περιποίησης με τις αδερφές μου και τις περιποιούμε εγώ. Λοιπόν, πρώτα με την Εμέλεια της κάναμε την skin care ρουτίνα μου και την ρουτίνα για τα μαλλιά μου και τώρα είναι μέσα στο δωμάτιο, θα πάμε τώρα σε λίγο. Και τώρα έχω έρθει εδώ στο μπάνιο μου και παίρνω όλα τα προϊόντα για να φτιάξω τα μαλλιά της αδερφής μου, της Μέριλιν, και να τις περιποιηθούμε για την επιδερμίδα, όση ώρα εκείνη δουλεύει. Δουλεύει κανονικά, αλλά δουλεύει από την Κύπρο αυτές τις μέρες που έχει έρθει εδώ. Οπότε θέλω να τις βάλουμε λάδια στα μαλλιά. Για τα μαλλιά έχουμε το λάδι της Lavin Rose που μπορώ να τις βάλω και μπορώ μάλιστα στις άκρες των μαλλιών να τις βάλω το Black Castor Έλαιο. Είναι Jamaican Black Castor Oil, ή μπορώ να τις βάλω το Rosemary Oil και αυτό είναι καταπληκτικό. Στην Αμελία έβαλα το Lavin Rose και το Castor Oil, το σαμπού της Redken το οποίο είναι εξαιρετικό, την Orzen Μάσκα, της έδωσα να βάλει το ωραίο μου το αφρόλουτρο, έλα Αμελία, και μετά το μπάνιο. Πρώτα έβαλε αυτό πριν τα χτενίσει, μετά αυτό το προϊόν στη ρίζα, σπρέι προστασίας για τη θερμότητα και μετά λίγο από το Anti-Freeze Hairspray και μετά έκανε το skincare μου, χρησιμοποίησε τις μάσκες μου, τις κρέμες προσώπου, τις έδωσα όλα μου τα αγαπημένα προϊόντα, οπότε πάμε να περιποιηθούμε και τη Μέριλιν τώρα. Θα τα βάλω όλα μέσα στο καλαθάκι. Μάσκες προσώπου για να διαλέξει ποια θέλει. Νομίζω είμαστε έτοιμοι, χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Και κρέμα για το σώμα. Πάμε στο δωμάτιό μου που εργάζεται. Ποιο θέλεις? Θέλω το Lavin Rose. Ωραία, αυτό το κρατάμε. Θέλω να βάλεις άλλα. Και αυτό, ναι. Black Jamaican είναι, το έφερα από την Αμερική αυτό, είναι τέλειο. Και για το skincare σου έχω αυτές τις μάσκες, οι οποίες μυρίζουν τέλεια. Αυτές έβαλε η Εμέλεια και τις δύο μαζί. Αυτό είναι για τις βλεφαρίδες, για να σου μακρύνουν οι βλεφαρίδες. Νάτι και την έχω πανέτοιμη. Να είμαι εγώ, η Εμέλεια πήγε να πάρει τα καλλιτικά της από μέσα. Έχω βάλει τα φώτα, τρίποδα. Είμαστε εδώ με την Εμέλεια. Μόλις γυρίσαμε ένα TikTok, της έφτιαξα τα μαλλιά της πάρα πολύ όμορφα. Την περιποιήθηκα και όλες, της έκανα και το skin care, της έκανα το hair care routine μου. Και τώρα θέλουμε να σας δείξουμε τι αγόρασε από τα καταστήματα χθες. Πήγα χθες στο Ζάρα και δεν είχα σκοπό να ψωνίσω. Πήγανε μαζί με την ξαδέρφη μας, τη Λία τη μικρή, την οποία έχετε δει κιόλας σε βίντεό μου. Πρώτα απ' όλα πήρα αυτή τη ροζ μπλούζα που φοράω, η οποία είναι πανέμορφη. Την πήρα από το Ζάρα. Ήθελα να πάρω κάτι ροζ γενικότερα και τη βρήκα και μου άρεσε αρκετά, οπότε είπα να την πάρω. Και μετά πήγα και πήρα ένα τζιν. Αυτό το πήρα από τα Μπέρσκα. Τέλειο. Ναι, μόνο αν έχω η ποιότητά του με χαλάει. Είναι αρκετά, όχι τζιν. Ναι, είναι πολύ μαλακό για τζιν. Ήταν ωραίο φορεμένο, οπότε το πήρα. Και μετά πήρα και μία ακόμα τσάντα. Βασικά δεν έχω αρκετές τσάντες, έχω μόνο μία ή δύο. Οπότε είπα να πάρω μία ακόμα. Και ήταν και σε έκπτωση. Είχε πάνω από 50%. Πόσο κόστιζε? Την αγόρασε για 13 ευρώ. Τέλειο. Από 30. Οπότε νομίζω άξιζε και αυτό. Τα φόρεσε το μεταξύ και τα τρία χθες το βράδυ. Και ήταν λες και έβγαινε από 2000s teenage rom-com τύπου Mean Girls. Ήταν λες και την έβλεπα στο Mean Girls πραγματικά. Και το μακιγιάζ τέλειο. Το δικό μου. Πάρα πολύ όμορφο. Ευχαριστώ. Έχει έρθει στην Κύπρο για λίγες μέρες και φεύγει αύριο δυστυχώς. Θα κάνουμε κάτι σήμερα, αύριο. Σήμερα με τα ξαδέρφια μας. Πάμε να ετοιμαστούμε γιατί θα βγούμε με τα ξαδέρφια μας. Θα πάμε κάπου όμορφο βόλτα είτε στη Λευκοσία. Άκουσα ότι μπορεί να πηγαίναμε και Λεμεσό, αλλά θα δούμε. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Νομίζω πως ήταν το ρύζι εδώ και άνοιξα. Τι? Τίποτα, είναι άδεια. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο μολ. Εμέλεια, κούκλα. Outfit of the day. Έλα πάμε. Ναι, ελάτε, φύγαμε. Πάμε στο μολ για να αγοράσουμε προϊόντα για τα μαλλιά και skincare. Αυτά που σου
σένα. Μανουέλα, εσύ να πάρεις αυτό. Και από τα δύο θέλεις να σου αγοράσω. Ποιο πήρες τελικά. Τέλειο μυρίζει. Που μυρίζει επίστευτα. Είναι με ασαΐ και βανίλα. Κοίτα. Είναι το λίπ μας που μάει ο Μπαντέσκου. Πάρα πολύ ωραίο. Πω, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό, Ναι, λέγει εσύ τι πήρες. Εν τω μεταξύ καιρό ήθελα κάτι από το Μάριο. Τι πήρες? Από το Μαριάκο μας. Και δεν ήθελα κάτι από τον Μάριο. Τους τα πήρα δωράκι. Μετά θα καθίσουμε στο Βαγκαμάμα. Ποιο είναι τέλειο το καφέ σου? Καλά και ο καφές μου, αλλά και το lip balm. Πολύ χαίρομαι. Θα καθίσουμε μετά στο Βαγκαμάμα, περιμένουμε έναν φίλο μας και κοιτάμε τα μενού τώρα. Εγώ θέλω αυτό με το σαλαμά που τρώω. Το κατσουκάρι είναι με chicken, με κοκόπουλο. Ναι. Τεριγιάκι σόβα. Στο beauty line εκεί που κοιτούσαμε τα Μάριο Μπαντέσκου, ο πολιτής μας έδωσε από 5 δειγματάκια και μας έδωσε και μίνι λοσιόν επί 3 και στις 3 μας. Ήταν τέλειος. 3, 2, 1, go! Πλην 4, πλην 5, go! Ήρθαμε σε ένα καφέ μαζί με τα ξαδέρφια μας και κάνουν διαγωνισμό ζωγραφικής. Βάλαμε και 15 λεπτά στο χρονόμετρο, όση ώρα πίνουν τον καφέ, ζεστή σοκολάτα κτλ. Ζωγραφίζουν και μετά θα δούμε ποια θα είναι η μεγάλη νικήτρια. Καφέ για την νεαρή, καφέ για τη μέτρια. Ευχαριστώ πολύ. Και άλλα για τη μικρούλα και καφέ γκρεμπρούλε. Καφέ για τον μπαμπάκι. Να μας πείτε κι εσείς ποια θα κάνει την καλύτερη ζωγραφιά. Λία, hello. Τέλος χρόνου. Λοιπόν, έχουμε Λούλα η τρελούλα από τη Μέριλιν. Μπάρμπι από τη Λία. Ωραίος καφές. Και τρίτη, η γλυκούλα της Αμέλειας. Πάει ο θείος μου μέσα να ρωτήσει τους μπαρίστες ποια είναι η νικητήρια ζωγραφιά. Οι κριτές θα είναι οι μπαρίστες του Coffee Island. Όχι, Gloria Jeans είμαστε. Από το 0 μέχρι το 10, εντάξει. Το βαθμολογούν στα 10. Μετά θα έρθει πίσω η κριτική επιτροπή. Έχουμε ισοπαλία. Ισοπαλία. Είχαμε κριτές και τους μπαρίστες και εμάς τις δύο. Και τώρα πρέπει να βρούμε την νικήτρια. Έτσι, τώρα θα πάει στο ανώτατο η βαθμολογική επιτροπή. Αυτές οι γραμμούλες είναι πολύ ωραίες. Είναι σαν ήλιος κιόλας. Ναι, θα δώσω 3 βαθμούς και δυστυχώς θα αφαιρέσω και εδώ θέλω τη βοήθεια. Ο τρελός πώς γράφεται? Με ένα λάμδα. Με 2 λάμδα. Νομίζω πρέπει να ξαναπάς στο σχολείο σου. Στην Κύπρο. Εγώ λέω να τον στείλουμε στο σχολείο γιατί είναι τελούλου. Νομίζω στην εποχή σου ήταν τρελός με 2 λάμδα. Εδώ είχαμε και σπασμένες καρδούλες και δεν το προσέξαμε. Κάποιος μας ράγισε την καρδιά μας. Ούτε εδώ πέρα προσέξατε τις καρδούλες. Α, και αυτές. Όχι, ήθελα να το σχολιάσω προηγουμένως και το ξέχασα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτά στα μαγούλα. Αυτό εδώ, τι είναι αυτό το χρώμα? Τι θα κάνουμε εδώ? Εδώ αυτό με πλήγωσε πάρα πολύ. Και όχι μόνο το χάλασε, έβαλε και βελάκι να το δούμε. Ενώ μπορείς να σχεδιάσεις, να κάνεις μια καρδιούλα, να το καλύψεις και λοιπά. Μ' αρέσουν οι καρδούλες στα μάτια που τις βάλεις μέσα. Ναι, είναι πολύ ωραία, πολύ. Οπότε θα δώσουμε 5 βαθμούς για αυτό, αλλά θα αφαιρεσούμε 4 από εδώ. 27 και 27,5. Αυτό το κερδίζει. Ποιο είναι?